Χαρούμενος και πάλι που είμαι μαζί σας, αλλά χαρούμενος γιατί έχω μια πολύ ωραία συνταγή σήμερα για σας. Γάριδο μακαρονάδα. Κάτι που αρέσει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Θέλω μόνο να προσέξετε τα βήματα, γιατί είναι σημαντικά για να βγάλετε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Τι θα χρειαστείτε? Αλάτι, εστραγγόν ξερό, λίγο σκόρδο, λίγο βασιλικό φρέσκο, δεν τον έχω κόψει για να μην μαυρίσει, λίγο μαϊντανό, ντοματίνια για να κάνουμε μια πολύ ωραία σάλτσα, τις γαρίδες, λίγο ελαιόλαδο, λίγο νερό και τα μακαρόνια φυσικά. Πώς καθαρίζουμε τις γαρίδες? Κάτι πολύ εύκολο. Ή σε τρεχούμενο νερό ή σε μια λεκανίτσα. Από εδώ από τα μουστάκια βγάζετε το τσόφλι και κρατάτε λίγο την ουρά για στόλισμα. Και με ένα μαχαίρι την κόβετε πεταλούδα. Το ξαναδείχνω. Βλέπετε το χέρι μου, αφού έχουν ξεπαγώσει οι γαρίδες, τα μουστάκια. Αυτό θέλω να προσέξετε. Εδώ, από τα πόδια ή τα μουστάκια είναι στο κεφάλι. Από τα πόδια εδώ της γαρίδας, βάζω το χέρι μέσα και τραβάω το τσόφλι. Και με ένα μαχαίρι, αφού της έχω βγάλει και το αντεράκι από εδώ, την αμοσακούλα. Και ο λόγος που τη χαράζω εδώ είναι για να μειώσω το χρόνο ψησίματος της γαρίδας, να γίνει πολύ πιο σύντομα και να κρατηθεί ζουμερή. Γι' αυτό και το κάνω αυτό. Πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ελαιόλαδο σε ένα βαθύ σκεύος, το μισό εστραγγόν από ό,τι σας γράφω στη συνταγή και λίγο αλάτι. Θα σοτάρουμε για λίγη ώρα τα ντοματίνια, αλατίστε και λίγο ακόμα από πάνω και λίγο βασιλικό. Βλέπετε ότι η σάλτσα αρχίζει και δένει, τα ντοματίνια έχουν αρχίσει να ζαρώνουν, να μαλακώνουν. Μπορείτε να βγάλετε τώρα το βασιλικό, δεν τον χρειαζόμαστε άλλο αυτόν τον βασιλικό. Και είναι αυτά τα βήματα που σας είπα ότι πρέπει να προσέξετε. Δεν χρειάζεται να πληθεί. Έχει όλη τη γεύση μέσα. Τα υγρά εδώ τα χρειαζόμαστε. Σε ένα ταψάκι βάλτε τα ντοματίνια να κρυώσουν. Αυτά τα υγρά είναι όλη η γεύση από τη σάλτσα. Απλώστε τα λίγο έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει βήματα. Βήματα μπορείτε να τα κάνετε και μια ώρα πριν, έτσι. Όπως είναι η κατσαρόλα. Τα μισά υγρά, χαμηλή φωτιά. Αλατίζω λίγο τις γαρίδες απ' έξω, ανακατεύω. Ρίχνω τις γαρίδες, κόβω μια σκελίδα σκόρδο στα τρία. Βλέπετε ότι η γαρίδα έχει αρχίσει να μαγειρεύεται. Ρίχτε και τα υπόλοιπα υγρά μέσα από τη σάλτσα. Κρατήστε λίγα. Τα ντοματίνια, το μαϊντανό, το υπόλοιπο εστραγγόν. Αφήστε να πάρουν μια βράση. Όπως βλέπετε έχω προβράσει τα μακαρόνια, τα έχω κρατήσει όμως λίγο ζωντανά γιατί θα μπουν μέσα στη σάλτσα. Και τα υπόλοιπα υγρά, αφήστε να πάρει μια καλή βράση για να παντρευτούν τα υλικά μεταξύ τους. Και πάμε να κόψουμε και λίγο βασιλικό φρέσκο. Και στο τέλος θα ρίξετε λίγο παγωμένο βούτυρο. Μόλις λιώσει το βούτυρο μπορείτε να σερβίρετε. Αν θέλετε να είναι έτσι ατομικά πιάτα ή πιατέλα, ή πηγαίνετε όλη την κατσαρόλα στο τραπέζι. Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, λίγο φρέσκο βασιλικό και λίγο μό ελαιόλαδο. Καλή απόλαυση.